Ένα από τα τελευταία χαμένα έργα βυζαντινής τέχνης, το οποίο είχε κλαπεί τη δεκαετία του 70 από την Κύπρο, παραδόθηκε από ένα γνωστό Ολλανδό ερευνητή τέχνης. Πρόκειται για ένα βυζαντινό ψηφιδωτό, το οποίο απεικονίζει τον Άγιο Μάρκο και είχε κλαπεί τη δεκαετία του 70 από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς μετά την τουρκική εισβολή. Ο Άρθουρ Μπραντ, γνωστός ως ο Ινδιάνα Τζόουνς της τέχνης, παρέδωσε το ψηφιδωτό του 6ου αιώνα στην Κυπριακή Πρεσβεία στη Χάγη και τώρα αυτό εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Κύπρου. Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί το ψηφιδωτό έφτασε στην Κύπρο πριν από 3 ημέρες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κατάφερε να βρει το ψηφιδωτό και να εντοπίσει το μέρος που το έκρυβαν. Ευχαριστούμε επίσης την οικογένεια που το παρέδωσε. Ο Μπραντ πέρασε 2 χρόνια αναζητώντας το κλεμμένο έργο σε όλη την Ευρώπη και τελικά το εντόπισε σε μια οικογένεια Βρετανών στο Μονακό, η οποία το είχε αγοράσει πριν από 40 χρόνια αγνοώντας ότι είχε κλαπεί από την εκκλησία της Κανακαριάς. Αυτό θα ήταν το όνειρο όλων των Κυπρίων και των Ελλήνων. Θα ήταν το όνειρό τους να επαναπατριστούν όλα τα κλεμμένα ή οπωσδήποτε τα έχουν αφαιρέσει. Θρησκευτικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων ψηφιδωτών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Πολλά έργα κατέληξαν στον υπόγειο κόσμο του λαθρεμπορίου τέχνης και εξαφανίστηκαν. Η κυβέρνηση και η εκκλησία της Κύπρου αγωνίζονται για να τα ανακτήσουν.